Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του TV Ροδόπη. Με κάθε επισημότητα πραγματοποιήθηκαν χθες το απόγευμα ο πανηγυρικός εσπερινός στην Παναγία την Αρχαγκαλιώτισσα του νομού Ξάνθης, χώρος Ατούντος του Μητροπολίτη Ξάνθης και περιθωρίου κ. Παντελήμων, καθώς και των τοπικών αρχών. Ας δούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Πανηγυρικός εσπερινός της Παναγίας Αρχαγκαλιώτισσας του νομού Ξάνθης, χώρος Ατούντος του Μητροπολίτη Ξάνθης και περιθωρίου κ. Παντελήμων, πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα. Οι άρχοντες του τόπου παραβρέθηκαν στον ιερό ναό της Παναγίας Αρχαγκαλιώτισσας. Ο πρώτος δημότης της πόλης, δήμαρχος Ξάνθης κ. Μανώλης Τσέπερλης, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, αντιδήμαρχος Ξάνθης κ. Παναγιώτης Ανδροσιάδης, ο αστυνομικός διευθυντής κ. Πασχάλης Γιώργας και η στρατιωτική ηγεσία του 4ου Σώματος Στρατού Ξάνθης, καθώς και πλήθος πιστών που κατέκλυσαν τον ιερό ναό της Παναγίας. Αξίζει να σημειωθεί πως κάθε 20 λεπτά από την κεντρική πλατεία της Ξάνθης έφευγαν αστικά λεωφορεία για να εξυπηρετήσουν τους πιστούς από τις 7 το απόγευμα και μέχρι τη 1 τα μεσάνυχτα με πάνω από 70 δρομολόγια. Διεθνή είναι πλέον η ανησυχία για την τύχη των 39 ανθρώπων που εγκλωβίστηκαν πριν μία ολόκληρη εβδομάδα σε νησίδα του Εύρου, ανατολικά του χωριού Κίζαρη, με τις αντιδράσεις για τις ελληνικές αρχές που νύπτουν τα σχήρα τους να πληθαίνουν. Ας δούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Έλληνες αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν σε δημοσιογράφο του Σπίγκελ τις εντεταγμένες τοποθεσίες των εγκλωβισμένων, ενώ επισήμως οι αρχές έχουν υποστηρίξει ότι δεν βρίσκονται στο έδαφος της χώρας μας. Οι πρόσφυγες έθαψαν τελικά το άψυχο κορμί της μικρής Μαρίας. Διεθνής είναι πλέον η ανησυχία για την τύχη των 39 ανθρώπων που εγκλωβίστηκαν πριν μία ολόκληρη εβδομάδα σε νησίδα του Εύρου, ανατολικά του χωριού Κίζαρη, με τις αντιδράσεις για τις ελληνικές αρχές που νύπτουν τα σχήρα τους να πληθαίνουν. Μέχρι σήμερα το απόγευμα δεν υπήρχαν πληροφορίες και επικοινωνία με τους πρόσφυγες. Σύμφωνα με προηγούμενες πληροφορίες, από τους πρόσφυγες έθαψαν τελικά στην νησίδα το άψυχο κορμί της 5χρονης Μαρίας, η οποία βρήκε τραγικό θάνατο από δάγκωμα σκορπιού το βράδυ της Δευτέρας, αφού τις προηγούμενες μέρες οι γονείς της προσπαθούσαν να τη συντηρήσουν στα κρύα νερά του ποταμού. Στο θέμα επανήλθε ο ανταποκριτής του Σπίγκελ στην Ελλάδα, Γιώργος Χριστίδης, που μετέδιδε πως τρεις Έλληνες υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι του επιβεβαίωσαν τις συντεταγμένες τοποθεσίες των προσφύγων, η οποία επιβάλλει τη διάσωσή τους από τη χώρα μας και τη μη απομάκρυνσή τους από το έδαφος της. «Δεν έχω δει κανένα στοιχείο από την Τουρκία που να το αντικρούει αυτό», προσθέτει στη σειρά αναρτήσεών του στο Twitter. Ο δημοσιογράφος τονίζει πως οι ελληνικές αρχές έχουν διαψεύσει δημοσίως τις διαθέσιμες πληροφορίες ότι πρόσφυγε στο ελληνικό έδαφος και ότι αυτό σημαίνει πως η Τουρκία έχει την αποκλειστική ευθύνη να σώσει τους Σύριους, αλλά και πως οποιαδήποτε προσπάθεια της Ελλάδας σε έδαφος της γείτονος θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρό συνοριακό επεισόδιο. Ωστόσο, νομικοί εμπειρογνώμονες ομολογούν ότι το καθεστώς της νησίδας δεν απαλλά στην Ελλάδα από την ευθύνη να διασφαλίσει την ασφάλεια των προσφύγων κατά την πρόσβασή τους στη διαδικασία ασύλων των προσφύγων που άλλωστε έφυγαν από την Τουρκία γιατί φοβούνται την απέλαση στη Συρία. Το ζήτημα βεβαίως δεν είναι τεχνικό, όσο και αν προσπαθεί η ελληνική αστυνομία και η ελληνική κυβέρνηση να το μετατρέψουν σε τεχνικό, αναζητώντας προσχήματα για να δικαιολογήσουν την άρνησή τους να διασώσουν τους πρόσφυγες που όχι μόνο έχουν δηλώσει ότι θέλουν να ζητήσουν άσυλο στην Ελλάδα, αλλά και αποτελούν τους ουσιώδες μάρτυρες για τη διερεύνηση των καταγγελιών για εγκληματικές ενέργειες της ελληνικής αστυνομίας που οδήγησαν στο τραγικό θάνατο τριών προσφύγων κατά τη διάρκεια της παράνομης απόπειρας επαναπρόθεσής τους στην ίδια νησίδα στα μέσα Ιουλίου, όπως έχουν καταγγείλει οι πρόσφυγες. Το ζήτημα αφορά κατεξοχήν το αδιέξοδο της αντιπροσφυγικής πολιτικής της ελληνικής κυβέρνησης στα σύνορα, που κάνει τα πάντα για να στερήσει με τη βία από τους πρόσφυγες το δικαίωμά τους να ζητήσουν άσυλο στην Ελλάδα. Είναι προφανές ότι σε περίπτωση που η Τουρκία αναλάβει να διασώσει τους πρόσφυγες, θα έχουν στερηθεί άλλη μια φορά το δικαίωμά τους να ζητήσουν άσυλο στην Ελλάδα, ενώ μάλιστα η Τουρκία τους απειλεί με επαναπροώθηση στη Συρία.
Σημειώνεται ότι σήμερα συνεχίστηκαν οι πολιτικές αντιδράσεις από την αντιπολίτευση με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νίκο Φίλη και τον εκπρόσωπο τύπου του Μέρα 25 Μιχάλη Κρυθαρίδη να ξεμπροστιάζουν επίσης την ελληνική κυβέρνηση σχετικά με την αποποίηση της νησίδας. Χθες, η Πατιαρμοστία εξέφρασε σοβαρή ανησυχία για την ασφάλεια και την ευημερία κάποιων από τους πρόσφυγες, επισημαίνοντας πως παραμένουν σε κίνδυνο και άλλες ζωές αν δεν υπάρξει επίγουσα δράση. Στο μεταξύ, περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι έχουν υπογράψει το ψήφισμα στο πλαίσιο της διαδικτυακής εκστρατείας που ξεκίνησε στην πλατφόρμα change.org η Φραντζέσκα Νάπολη από την Ιταλία, απευθύνοντας επίγουσα έκκληση στις ελληνικές αρχές να προχωρήσουν σε επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης και να δώσουν στη διερχόμενη ομάδα τα θεμελιώδη δικαιώματά τους. Χρειάζονται επειγόντως ιατρική βοήθεια, τροφή και καθαρό νερό. Παρά την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ότι το ελληνικό κράτος πρέπει να πραγματοποιήσει επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, καθώς και να παράσχει ιατρική υποστήριξη, πρόσβαση στην ελληνική επικράτεια και τροφή και νερό, η ομάδα παραμένει στην νησίδα, όπως σημειώνεται στο κείμενο. Η ελληνική αστυνομία για την παρουσία μεταναστών σε νησίδα στον Εύρο από το αρχηγό της ελληνικής αστυνομίας διευκρινίζει τα εξής. Από την πρώτη στιγμή που υπήρξε πληροφόρηση για ενδεχόμενη παρουσία μεταναστών σε νησίδα στον Εύρο, η ελληνική αστυνομία έκανε αλλεπάλληλες έρευνες, καθώς και με κάθε πρόσφορο τεχνικό μέσο, χωρίς να εντοπιστεί ανθρώπινη παρουσία. Ταυτόχρονα δόθηκαν συντεταγμένες στις αρμόδιες υπηρεσίες των ενόπλων δυνάμεων, οι οποίες επισήμαναν ότι πρόκειται για σημείο εκτός της ελληνικής επικράτειας. Εν συνέχεια, η ελληνική αστυνομία προέβησε δύο ενημερώσεις των αρχών της Τουρκίας στο καπετάν Αντρεέβο, στο σημείο της τριεθνούς συνεργασίας. Επισημαίνεται ότι καθημερινά και ανά πάσα στιγμή οι δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας προστατεύουν τα ελληνικά και ευρωπαϊκά σύνορα και ασφαλώς την ανθρώπινη ζωή που αποτελεί πρώτιστη αξία. 20 νέα κρούσματα εντοπίστηκαν στο γυροκομείο της Ξάνθης, εκ των οποίων 18 τρόφιμοι και 2 άτομα του προσωπικού. Παράλληλα από τα κρούσματα που εντοπίστηκαν τις προηγούμενες μέρες, μία ηλικιωμένη κατέληξε. Συγκεκριμένα από τους ελέγχους που έγιναν, βρέθηκαν 26 τρόφιμοι θετικοί στον κορονοϊό, με λίγα ή καθόλου συμπτώματα, καθώς και 10 από το προσωπικό του Ιδρύματος. Ας δούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. 20 νέα κρούσματα εντοπίστηκαν στο γυροκομείο της Ξάνθης, εκ των οποίων 18 τρόφιμοι και 2 άτομα του προσωπικού. Παράλληλα από τα κρούσματα που εντοπίστηκαν τις προηγούμενες μέρες, μία ηλικιωμένη κατέληξε σήμερα. Συγκεκριμένα από τους ελέγχους που έγιναν, βρέθηκαν 26 τρόφιμοι θετικοί στον κορονοϊό, με λίγα ή καθόλου συμπτώματα, καθώς και 10 από το προσωπικό του Ιδρύματος. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Γυροκομείου, με μία ανακοίνωση, γνωστοποίησε τη δύσκολη κατάσταση που βιώνει τις τελευταίες μέρες το Ίδρυμα, υπογραμμίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι ο κορονοϊός εισχώρησε τελικά και στο δικό τους γυροκομείο από ασυμπτωματικό ή ασυμπτωματικούς φορείς επισκέπτες και προσωπικό. Παρόλα τα μέτρα ασφαλείας, κατάφερε και μας νίκησε. Η ηλικιωμένη νοσηλευόταν στο νοσοκομείο της Ξάνθης, καθώς είχε χαμηλά επίπεδα οξυγόνου. Στις 13 Αυγούστου ξεκίνησαν από το Λαογραφικό Μουσείο Ξυλαγανής το τετραήμερο εκδηλώσεων για τα 100 χρόνια ζωής στην Ξυλαγανή. Οι εκδηλώσεις αποτελούν μια διοργάνωση της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με την τεχνική και πολιτιστική στήριξη του Πολιτιστικού Ομίλου Ξυλαγανής. Χθες βράδυ πραγματοποιήθηκαν οι εκδηλώσεις με παραδοσιακό γλέντι στην πλατεία του χωριού με την ορχήστρα του Γιώργου Σημεωνίδη. Ας δούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Με παραδοσιακό γλέντι στην πλατεία του χωριού της Ξυλαγανής συνεχίζονται οι εκδηλώσεις που ξεκίνησαν από το Λαογραφικό Μουσείο Ξυλαγανής για τα 100 χρόνια ζωής στην Ξυλαγανή. Πλήθος κόσμου διασκέδασε με την ορχήστρα του Γιώργου Σημεωνίδη. Εκδηλώσεων που διοργανώνει φέτος ο Πολιτιστικός Όμιλος Ξυλαγανής με το Σύλλογο Γυναικών και το Σύλλογο Πατεράδων. Δεύτερη βραδιά λοιπόν σήμερα. Έχουμε μαζί μας την ορχήστρα του Γιώργου Σημεωνίδη. Θα διασκεδάσουμε λοιπόν όλοι μαζί. Σας ευχόμαστε να περάσετε όλοι καλά. Αύριο φυσικά 15 Αύγουστος, το Πάσχα του καλοκαιριού λοιπόν, θα είμαστε πάλι εδώ με τα χορευτικά συγκροτήματα που θα χορέψουν. Σας περιμένουμε και αύριο το βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ που είστε όλοι εδώ. Κάποια στιγμή ευχαριστούμε πολύ. Καλή Παναγιά. Αγάπη μου, ώρα με πιο τροϊκή επίνη, η
κοκκινό κορμί μου γνώστιμο. Μιλώ κοκκινό κορμί μου γνώστιμο. Ωρε να δω και τι να δω και την αγάπη μου πράμα να δω και τι να δω και την αγάπη μου. Ωρε με ποιον τρώει και πίνει κύλο κοκκινό κορμί μου γνώστημο. Κύλο της φιλιάς κορμί της αγκαλιάς. Σε δολομαστικά.
του κάμπου κάμπου χώρι. Στον κάμπο κάμπο χώρι, στο σκουλιό με την αραδίτσα. Στο σκουλιό με την αραδίτσα. Ήταν μια μικρή πορτίτσα. Πανηγυρικές εκδηλώσεις έλαβαν χώρα χθες στο νομό Ξάνθης. Ας δούμε δύο σημαντικότερες εκδηλώσεις. Μία πραγματοποιήθηκε στους Τοξότες και άλλη στα πηγάδια της Ξάνθης. Πανηγυρικές εκδηλώσεις έλαβαν χώρα χθες στο νομό Ξάνθης παραμονή της Παναγίας. Η μία ήταν στα πηγάδια της Ξάνθης και η επόμενη στους Τοξότες Ξάνθης από την ποδοσφαιρική ομάδα Αετός Τοξωτών παραμονή της Παναγίας όπου γιόρταζε η ενορία του χωριού τους. Η ομάδα πραγματοποίησε τον ετήσιο χορό της με προσκεκλημένη την καταπληκτική τραγουδίστρια από την Κομωτινή Κάλικος Κερίδου, όπου διασκέδασε τον κόσμο μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας. Στα πηγάδια της Ξάνθης έγινε ανοιχτή εκδήλωση για τον εορτασμό της παραμονής της Παναγίας και προσκεκλημένο συγκρότημα ήταν το συγκρότημα Τη Ριντάχτα με τη φανταστική τραγουδίστρια από τη Χρυσούπολη Καβάλας, Γεωργία Τσατσόγλου. Και εσύ δεν φωτζάνε, σοβινά μου χωράζε. Στο σημείο αυτό θα παρακολουθήσουμε τα αστυνομικά συμβάντα που σημειώθηκαν στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Συνελήφθησαν χθες το μεσημέρι στο συνοριακό σημείο διέλευσης κήπων Εύρω από αστυνομικούς του Δημοτοδιαβατηριακού Ελέγχου Κήπων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης δύο αλλοδαποί κατηγορούμενοι για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα και πλαστογραφία κατά περίπτωση. Ειδικότερα, οι δράστες επιβαίνοντας σε πολυτελές ιδιωτικής χρήσης επιβατικό αυτοκίνητο μετέβησαν στο συνοριακό σημείο διέλευσης κήπων προκειμένου να πραγματοποιήσουν έξοδο από τη χώρα. Κατά τον ενδελεχή έλεγχο που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί με τη συνδρομή αξιωματούχων της Frontex, προέκυψε ότι το όχημα είναι καταχωρημένο από τις αρχές της Γαλλίας ως Κλαπέν. Κατά τον ενδελεχή έλεγχο που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί με τη συνδρομή αξιωματούχων της Frontex, προέκυψε ότι το όχημα είναι καταχωρημένο από τις αρχές της Γαλλίας ως Κλαπέν, υπεξαιρεθέν και απολυσθέν, ενώ ο οδηγός του οχήματος κατήχε και υπέδειξε στους αστυνομικούς ένα πιστοποιητικό του ανωτέρου οχήματος εμφανώς πλαστό. Κατασχέθηκε το παραπάνω όχημα, το πιστοποιητικό, κινητά τηλέφωνα και χρηματικό ποσό. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης, ενώ την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Διαβατηριακού Ελέγχου Κήπων. Στο σημείο αυτό θα δούμε τα εφημερεύοντα και τα νεκταρεύοντα φαρμακεία για την πόλη της Κομωτινής. Στο σημείο αυτό, θα ρίξουμε μια ματιά στην πρόγνωση του καιρού για αύριο.
Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Τιβιροδόπη. Από όλους εμάς να έχετε ένα όμορφο βράδυ.